Ακάθεκτοι πορεύονται στον πρώτο όμιλο της αλφατοπικής κατηγορίας Αθλητική Ένωση Μάνης, Πάμισος και Πανθουριακός, με τον τελευταίο να πετυχαίνει εμφατική νίκη εκτός έδρας με 0-6 επί της Ομόνια. Φοβατά στην εκτέλεση από αριστερά του κόρνερ. Πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης. Ανέβηκαν και ο Δεμισιώτης και Μπαστακός. Γίνεται το γέμισμα, κεφαλιά και έχουμε τον γκολ. Έχουμε το 0-1 από τον Γιαννακόπουλο. Αθανασόπουλος φαίνει πάλι μπροστά. Αθανασόπουλος, υπέροχο γκολ από τον Αθανασόπουλο. Υπέροχη κίνηση από τον Βασίλη Αθανασόπουλο. Έφερε την μπάλα μπροστά του και νίκησε στη δεξιά του γωνία τον Σταματίου. Υπέροχη κίνηση από τον πρώτο σκορ της αλφατοπικής κατηγορίας. Δεύτερο δοκάρι ο Κουρούπης και 0-3. Πανέμορφο γκολ στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Πανθουριακός δείχνει να καθαρίζει το μάτς. 0-3. Το γέμισμα από το Φαφατά. Ο Κουρούπης πολύ ωραίο κοντρόλ. Κάνει το γέμισμα και έχουμε το 0-4. Πολύ ωραίο γκολ από τον Βασιλόπουλο μετά το εξαιρετικό γύρισμα του Αθανασόπουλου. 0-4 στο 41ο λεπτό. Απομακρύνουν οι παιδούχοι, το σουτ, Ράπτης, κεφαλιά. Γκολ από τον Βασίλη Αθανασόπουλο, το δεύτερο προσωπικό του τέρμα μετά το σουτ του Ράπτη. Ο Αθανασόπουλος πήρε την κεφαλιά. Ο Τσίκας. Η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα. 0-6 για το Πανθουριακό. Ο Τσίκας κάνει το 0-6 μετά από την υπέροχη κάθε του Ράπτη στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Έχουμε πετύχει τους στόχους μας αρκετά καλά μέχρι τώρα. Είμαστε σε θέση ασφαλείας εκεί που πρέπει να είμαστε. Εμείς δεν πάμε για πρωτάθλημα, είμαστε μια ομάδα καινούργια, στην κυριολεξία καινούργια και προσπαθούμε κάθε Κυριακή να παρουσιάσουμε ένα καλό πρόσωπο. Να αντιμετωπίσαμε, θεωρώ, αν όχι την καλύτερη, μία από τις καλύτερες ομάδες που πάνε για πρωτάθλημα, με γεμάτο ρόστερ, με διαφορετικούς στόχους από εμάς. Οπότε αποτέλεσμα δίκαιο 100%. Ήταν φυσιολογικό να βγάλουμε κάποια αντίδραση. Είμαστε μια ομάδα γενικότερα που δουλεύουμε αρκετά και στηριζόμαστε πολύ στα σχήματα της ομάδας. Και πιστεύω το σκορ που υπάρχει μας αναλογεί για το παιχνίδι που βγάλαμε. Με τον καλύτερο τρόπο εκμεταλλεύτηκε το ρεπό του πρωτοπόρου του τρίτου ομίλου της Β' τοπικής κατηγορίας Παπαφλέσσα Βλαχόπουλου η ομάδα της Δόξας, επικρατώντας 3-1 της Αθλητικής Ένωσης Γαργαλιάνων. Η Δόξα Καλαμάτας προηγήθηκε στο σκορ με 1-0 χάρη σε πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Βούλγαρης στο 6ο μόλις λεπτό. Για να ισοσκελίσει την πλάστηκα στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Σταυρόπουλος, ισοφαρίζοντας σε 1-1 για την ομάδα των Γαργαλιάνων. Στο 75ο λεπτό ο Εμμανουήλ, που είχε περάσει αλλαγή στο ημίχρονο, προσπάθησε για το δεύτερο γκολ, η μπάλα όμως δεν του έκανε το χατήρι. Κάτι που έγινε τελικά στο 78ο λεπτό, όταν με το κεφάλι οδήγησε την μπάλα στα δίχτυα, ο ίδιος παίκτης έμελε να σφραγίσει την νίκη για την ομάδα της Δόξας, πετυχαίνοντας το 3-1 στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης με κεφαλιά. Πάντα προσπαθούμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και μερικές φορές το καταφέρνουμε, άλλες όχι. Και στόχος μας είναι ο πρωταθλητισμός, πάντα. Γίνανε δύο φάσεις, για μένα η μία από τις δύο είναι αφισβητούμενες. Το γκολ το δεύτερο εγώ θεωρώ ότι έχει γίνει χέρι και στο τρίτο γκολ έχει γίνει μαρκάρισμα στον αμυντικό μου και μετά έχει μπει το γκολ. Κατεβήκαμε να παίξουμε, λείπανε αρκετά παιδιά. Θα πάμε μέχρι το τέλος όσο αντέχουμε και τα παιδιά, γιατί είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Καλή πορεία να έχει Δόξα και με την άνοδο εύχομαι.